Στα 40 λεπτά μετά τις 8, καλημερίζω ευθύς αμέσως στο Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκολα Θουράκη. Καλημέρα σας, γιατρέ από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, πολύ καλά εσείς. Μια χαρά. Καλημέρα στο Κράτες. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι εδώ τα πάνω κάτω τα οποία έχουν έρθει με αυτά τα οποία συζητά, αποφασίζει, συζητά, αποφασίζει, δεν συζητά. Δεν ξέρω, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπεδάκη, και έχει να κάνει με τον προσωπικό γιατρό. Διότι η κυρία Αγαπηδάκη και εδώ από το Ηράκλειο μας μιλούσε για μια σειρά από αλλαγές με στόχο την αύξηση του ποσοστού γιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ένα 6% σε παθολόγους και γενικούς γιατρούς, έτσι ώστε να πλησιάσουμε στο 26% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αλλά στη συνέχεια ήρθαν τα πάνω κάτω, γιατί φαίνεται ότι εντάσσει μέσα στους προσωπικούς γιατρούς, εσείς θα μας εξηγήσετε απλά και κατανοητά στη συνέχεια, και τους αγροτικούς γιατρούς, έρχεται η ΕΙΝΑΠ και η κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος δηλαδή των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά, και λέει ότι οι αλλαγές αυτές είναι και επικίνδυνες και εξευθυλιστικές οικονομικά για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Για να πάω πρώτα στο επικίνδυνο, λέει η κυρία Παγώνη ότι δεν μπορείς να έχεις ως προσωπικό γιατρό ένα αγροτικό γιατρό και να είναι εκείνος ο οποίος θα σου λύνει προβλήματα, θα σου δίνει θεραπείες, θα προχωρά σε θεραπεία για σένα, που θα επισκέπτεσαι τον προσωπικό σου γιατρό, θα χορηγεί φάρμακα, γιατί πρώτα θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί, να έχει κάνει την ειδικότητά του, και από την άλλη είναι εξευθυλιστικό για τους υπόλοιπους γιατρούς να λες ότι υπάρχουν νέοι γιατροί τους οποίους προσλαμβάνεις, αλλά οι γιατροί αυτοί, οι νέοι γιατροί, θα παίρνουν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορεί να παίρνουν οι γιατροί ή ακόμα και ο συντονιστής διευθυντής μέσα στο ΕΣΥ που εργάζεται 37 χρόνια. Έτσι λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ΕΙΝΑΠ και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαβουλεύσεις, συνελεύσεις κλπ, διότι φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καυτό. Έτσι έχουν τα πράγματα, σωστά το αντιλαμβάνομαι? Νομίζω ότι πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε, και εμείς εκπλαγήκαμε από το πυροτέχνημα, εγώ θα το χαρακτήριζα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάνει διαβούλευση και με ποιους η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν μπορεί να βαφτίζεις προσωπικό γιατρό, όπου είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ορισμένες προδιαγραφές. Ο γιατρός έχει βλάβει μια εξειδίκευση, είτε είναι παθολόγος, είτε είναι γενικός γιατρός, είτε παιδίατρος που θα αναλάβει την κάλυψη του παιδιατρικού πληθυσμού, έχει μια εξειδίκευση μετά την απόκτηση του πτυχίου. Έχουμε πάρει μια ειδικότητα. Άλλη παθολογία, κάνοντας 5 χρόνια κλινική άσκηση. Οι γενικοί γιατροί έχουν και αυτοί κλινική άσκηση σε 5 χρόνια. Το ίδιο και οι παιδίατροι, στο γνωστικό τους αντικείμενο. Αυτοί αναλαμβάνουν λοιπόν την ευθύνη παρακολούθησης του πληθυσμού, ξεκινώντας από την πρόληψη, δηλαδή το πότε θα κάνουμε εξετάσεις, ποιες εξετάσεις θα κάνουμε, την κλινική εξέταση και την απόφαση για τη θεραπεία ή την παραπομπή. Όποτε δεν μπορούμε, αν είναι κάποιο περιστατικό δύσκολο, αυτός θα αποφασίσει πότε θα παραπέμψει. Αυτό το όμως ολιστικά έχει δει και ξέρει τον ασθενή. Φανταστείτε λοιπόν έναν απόφυτο ιατρικής, όπως ήμουν και εγώ πριν 25 χρόνια, ο οποίος θα αναλάβει ένα πληθυσμό ευθύνης, έχοντας την δυνατότητα να καλύψει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα στον πληθυσμό. Δεν μπορεί όμως ολιστικά να δει αυτόν με την εμπειρία και τη γνώση που υπάρχει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό. Αυτό ενέχει τρομερούς κινδύνους στον ασθενή. Και βέβαια δεν υπάρχει και η συνέχεια της παρακολούθησης. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο αγροτικός γιατρός όπως είναι τώρα, ο οποίος θα τον βαφτίσουν προσωπικό, έχει διάρκεια ένα έτος. Από εκεί και πέρα ο γιατρός αυτός θα πρέπει να λάβει την ειδικότητά του. Άρα ο ασθενής θα έχει προσωπικό γιατρό για ένα χρόνο. Δηλαδή μετά τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να βρει άλλον προσωπικό γιατρό.
ο οποίος θα τον ξαναμάθει και θα τον εγκαταλείψει μετά από ένα χρόνο. Ενδεχόμενα με την κοινή λογική, κύριε Λαφουράκη, ενδεχόμενα την επόμενη χρονιά να μπει ένας άλλος αγροτικός γιατρός μέσα, και όλα αυτά τα νέα παιδιά ως επιστήμονες στο ξεκίνημά τους θα βρεθούν εκτεθειμένα απέναντι στον καθένα από εμάς. Αλλά μάλλον το κάνει για να δώσει την δυνατότητα σε γιατρούς να μπουν μέσα στο σύστημα. Μα μάλλον αυτό κάνει αριθμητικά, δηλαδή παίζει με τους αριθμούς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αριθμητικά έχουμε κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να καλυφθούν. Δυστυχώς δεν έχει καταλάβει, κυρία Υπουργός, ότι εδώ δεν μιλάμε για μαθηματικά. Εδώ μιλάμε για σχέση γιατρού-ασθενούς, μιλάμε για ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες έχουν τεράστιες ευθύνες και δεν αποτελεί ένα νούμερο το οποίο θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλυφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπάρχουν ευθύνες στην παρακολούθηση των ασθενών. Δεν μπορεί κάποιος να αναλάβει αυτές τις ευθύνες όταν δεν γνωρίζει το αντικείμενο. Δεν είναι θέμα ότι είναι ο ανειδίκευτος ο οποίος δεν ξέρει, έχει πάρει ένα πτυχίο και δεν γνωρίζει. Όχι, γνωρίζει. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις. Δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς και ειδικούς, οι οποίοι μπορεί να, και με βάση τον νόμο μπορούσαν να αναλάβουν τη θέση του προσωπικού γιατρού και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστούν και πάρα πολλά προβλήματα. Τότε, κύριε Λαφουράκη, από τη στιγμή που έχουμε τόσους πολλούς γιατρούς, γιατί δεν απευθύνεται στους εξειδικευμένους γιατρούς και γιατί πηγαίνει στους αγροτικούς γιατρούς, γιατί ούτε καν το πρόβλημα φαίνεται υπό αυτή την έννοια να είναι αριθμητικό. Σε αυτό που είπαμε βάσει την κοινή λογική και σκέφτηκα και σας ρώτησα πριν από λίγο, και γιατί αυτό που κάνει είναι να δίνει περισσότερα χρήματα στον αγροτικό του γιατρό, ακόμα και σε αυτή την προέκταση, όταν υπάρχει ο εξειδικευμένος που μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά. Τι στην ευχή γίνεται? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Είναι στο ανεξήγητο. Δηλαδή, επίσης το θέμα το οικονομικό δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου, γιατί θεωρώ ότι είναι καθαρά ένα πυροτέχνημα που όχι μόνο δεν θα προσελκύσει ιδίως γιατρούς από το εξωτερικό, όπως η ίδια νομίζει που ουσιαστικά τάσει ένα μεγάλο ποσό να έρθουν πίσω, αλλά μάλλον θα διώξει κι άλλους. Γιατί ξέρουμε και όλοι γνωρίζουν και αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν στα νοσοκομεία, θα μπορούσαν να δοθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες τόσο για τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς, αντί να υπόσχεται ποσά τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να δώσει. Μα ούτως ή άλλως, μα γιατί να έρθουν? Εγώ επιμένω, όταν λέτε ότι υπάρχουν τόσοι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί επιλέγει δύο άκρα, δηλαδή να φέρει. Καλά το κάνει, θα πει κάποιος, γιατί να μην έρθουν τα παιδιά απ' έξω. Δεν είναι εκεί το ερώτημα. Είναι βάση του σκεπτικού το ερώτημα της κυρίας Αγαπηδάκη. Γιατί επιλέγει δύο άκρα όταν έχει μία βέλτιστη λύση για να μπορέσει να εντάξει μέσα στο σύστημα του προσωπικού γιατρού όλη αυτή την δύναμη των γιατρών που λέτε ότι υπάρχουν πανελλαδικά? Αυτό είναι το ερώτημα. Προφανώς, επειδή το εγχείρημα του προσωπικού γιατρού ξεκίνησε λάθος εδώ και 1,5 νομίζω χρόνο και δεν έχει δει την ανταπόκριση από τους γιατρούς, ούτε τους ιδιώτες, γιατί δεν εντάσσονται στο σύστημα, η ίδια επιλέγει, όπως δήλωσε, να ενισχύσει το σύστημα με αυτόν τον τρόπο, αφού θεωρεί ότι οι ιδιώτες γιατροί ή οι πιο μεγάλης ηλικία γιατροί του ΕΣΥ, οι ειδικοί, ακόμα και οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί που υπηρετούν εκεί, δεν μπορούν να την καλύψουν. Θέλει να ξεκινήσει κάτι από νέα παιδιά, δεν από την αρχή, δημιουργώντας ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αποδώσει ίσως μετά από 10 χρόνια, αν υπάρχουν γιατροί στην Ελλάδα τότε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρουμε σε 10 χρόνια που το σύστημα μπορεί να μας βγάλει κάποιους γιατρούς, όπως λέει, και να φτάσει το επιθυμητό ποσοστό, αν θα υπάρχουν γιατροί. Κύριε Λαφουράκη, δεν είχε προσφύγει ο ιατρικός κόσμος στην δικαιοσύνη αναφορικά με το θεσμό του προσωπικού γιατρού που επαναλάβατε πριν από λίγο, ότι κινείται μέχρι σήμερα και παίρνονται οι αποφάσεις με βάση και τις απαιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Οι προσφυγές που είχαν γίνει ακόμα νομίζω εξετάζονται, δεν έχουν ήδη. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά δεν έχουμε ακόμα κάποιο αποτέλεσμα εκεί. Εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή και με την Υπουργό και νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρξει κάποια λύση, ίσως μέσω κάποιης κοινής λογικής, όταν αρχίσει και αυτή να
να μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο απλά και μόνο βάζοντας μια ιατρική ποδιά και ένα πληκτρολόγιο, να κάνει μια σχέση γιατρού ασθενούς, η οποία θα μπορεί να αποφέρει όφελος προς τον ασθενή και προς υπηρεσίες υγείας τις οποίες του παρέχουν. Θα μπορεί να υπάρχει ο γιατρός σου εξειδικευμένος ως προσωπικός γιατρός και από την άλλη να υπάρχει ο αγροτικός γιατρός ο οποίος θα λειτουργεί ως βοηθός. Αυτό είναι κάτι που συζητείτε, γιατί και αυτό έχει ακουστεί, κύριε Λαθουράκη. Όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Για βοηθό που θα είναι ο γιατρός, ακούσαμε για βοηθό που θα είναι μη γιατρός. Αυτό το οποίο είπε, και ότι θα είναι ένας βοηθός του προσωπικού γιατρού, αλλά θα είναι μη γιατρός, θα είναι κάποιος τρίτος ο οποίος θα εκπαιδευτεί για αυτή τη δουλειά, χωρίς να αναφέρει κάτι παραπάνω, όχι γιατρός. Μα με συγχωρείτε τώρα, υπάρχει μια ηγεσία ενός Υπουργείου. Παίζει με το ευαίσθητο κομμάτι της υγείας. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τραβάει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ζόρι υγεία και μαζί με την υγεία ο εργαζόμενος μέσα στο χώρο της υγείας, όλο το υγειονομικό προσωπικό στο σύνολό του, όπως επίσης και ο κόσμος ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή την κατάσταση, ο ασφαλισμένος, ο ασθενής κλπ. Και ερχόμαστε και πειραματιζόμαστε και λέμε ότι ξέρετε αυτά εδώ είναι κάποια πυροτεχνήματα να δούμε, να τα ρίξουμε και όπου πιάσει η ιστορία σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πρέπει να φέρει μέχρι το τέλος του χρόνου στη Βουλή. Μα αυτό δεν ξέρω, επικίνδυνο ακούγεται κύριε Λαθουράκη, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν θέλω να πω βαρύ χαρακτηρισμό ότι είναι επικίνδυνο, αλλά σίγουρα είναι ανησυχητικό ότι ξεφεύγει από τη λογική και ότι θα πρέπει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φτιαχτεί ένα νομοσχέδιο με κάτι πρωτόγνωρο που δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη ανειδίκευτος ιατρός ο οποίος θα αναλάβει τον προσωπικό γιατρό. Είναι παντού ειδικευμένοι, γιατί είναι ένας πολύ σοβαρός ρόλος του προσωπικού γιατρού. Δεν ξέρω αν αυτό το έχει αντιληφθεί. Τώρα θα είναι τραγικό και ακόμα πιο επικίνδυνο να λέτε, όταν εσείς λέτε ότι δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη με τις προτάσεις της. Ακριβώς, δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους ακροατές. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή από την κοινή λογική. Υπάρχουν αγροτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορα απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά του νομού Ηρακλείου, να υποθέσουμε. Αυτοί θα μετονομαστούν προσωπικοί. Ωραία. Ένας ασθενής από το Ηράκλειο που θα δηλώσει αυτόν τον προσωπικό γιατρό, όπως θα βρίσκεται στην Πόμπια. Τι παρακολούθηση θα έχει? Γιατί προφανώς οι αγροτικοί γιατροί θα συνεχίσουν κάπου να υπηρετούν. Πού θα υπηρετούν? Σε κάποιες τέτοιες αγροτικές περιοχές. Δηλαδή, εγώ θα δηλώσω ως ασθενής ένα προσωπικό γιατρό που θα είναι στο Χαρακά. Δεν έχω την εξυπηρέτηση και την αμεσότητα που χρειάζομαι. Και τη σχέση που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ εμένα και του προσωπικού μου γιατρού. Και δυστυχώς δεν είναι πολύ μακριά αυτό που λέτε με βάση την λογική, γιατί έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους περιστατικά, διότι για να βρεις ένα προσωπικό γιατρό μπορεί και από μια άλλη περιοχή να δηλώσεις προσωπικό γιατρό και δείχνει ότι το πράγμα πραγματικά είναι έτσι όπως το είπατε στην αρχή, κύριε Λαθουράκη, ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητάμε λύση που φαίνεται να είναι η εικόνα ουσιαστικά, αριθμητικά και τίποτα περισσότερο, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνέπειες δεν γίνεται. Και αν εγώ εκτός περιοχής δεν ξέρω και αν περιφερειακής ενότητας μπορώ να ζητήσω προσωπικό γιατρό, αν είναι καλυμμένες οι θέσεις, αν εγώ για το πρώτο επεισόδιο που μπορεί να μου συμβεί, περιστατικό το οποίο μπορεί να μου συμβεί, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, θα πρέπει να τρέχω είτε εκτός περιφερειακής ενότητας είτε σε γιατρό εκτός Δήμου. Δεν ξέρω. Και σκεφτείτε ότι η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει και το λεγόμενο gatekeeping, που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, να παίρνεις εντολή μόνο από τον προσωπικό σου γιατρό, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται 100 χιλιόμετρα μακριά, αν χρειάζεσαι νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Μάλιστα. Εκεί, όταν θα μπει και αυτό στο επόμενο βήμα, φανταστείτε για τι είδους περίθαλψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια θα έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι το φαίνεστε αυτή την ώρα για να μπορέσουμε να καλυφθούμε με βάση τους χρόνους που τρέχουν και με τα αιτήματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια αυτό να κλείσει ή να μην μετρήσει ποτέ, κύριε Λαθουράκη. Νομίζω ότι και έχοντας την κατάλληλη συνεννόηση στο τέλος,
θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα καλύπτει κυρίως τους ασθενείς. Αυτούς θα πρέπει, δεν ξεχωρίζω ασφαλισμένους, ανασφάλιστους. Είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη παροχής υγείας. Είναι οι υπόλοιποι όλοι μας, οι υγιείς, οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε την πρόληψη. Με βάση αυτούς θα καθοριστεί το τι μοντέλο θα ακολουθήσουμε. Όχι με τις ανάγκες των γιατρών, ούτε με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πρώτη μας, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα το οποίο θα πρέπει να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Διαφορετικά σύστημα υγείας δεν πρόκειται να γίνει. Κύριε Λαθουράκη, γιατί οι γιατροί προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας? Νομίζω Συμβούλιο Επικρατείας δεν έγινε η προσφυγή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει γίνει καταρχήν για κατά του gatekeeping, αυτού του θεσμού, ώστε να μην προχωρήσει. Έχουμε κάνει διάφορες προσφυγές, οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν προσκόμματα στην ελεύθερη πρόσβαση, την οποία θέλουμε εμείς, και την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή. Το οποίο είναι, νομίζω, και το ιδεατό, στο καθένας να μπορεί να επισκέπτει τον γιατρό της αρεσκίας του και τον γιατρό τον οποίο αποδέχεται τόσα χρόνια. Υπάρχει ωστόσο ένα μπαράζ ανακοινώσεων, εντός εισαγωγικών πιέσεων, δεν θέλω να το πω διαφορετικά, ή υπενθύμησης που μπορεί να λέει, αν πρέπει να εκφραστώ ακόμα πιο σωστά, που λέει πηγαίνετε να εγγραφείτε στον προσωπικό γιατρό, δεν θα έχετε την δυνατότητα στη συνέχεια ούτε να έχετε την ελάφρυνση, την έκπτωση στα φάρμακά σας, δεν θα μπορείτε ούτε να πάτε στο νοσοκομείο, αυτό που είπατε πριν από λίγο. Και με βάζει πάνω στην κόψη εμένα του μαχαιριού για να μπορέσω να ισορροπήσω. Τι κάνω? Προς το παρόν, έτσι και αλλιώς αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο διαθέσιμος αριθμός γιατρών για να εγγραφούν όλοι οι ασθενείς, και ούτε δεν θα υπάρξει αν συνεχίσει, βέβαια, με τέτοιου είδους ανακοινώσεις και πυροτεχνήματα η διαβούλευση για τον προσωπικό γιατρό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να ανησυχούμε για τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Με ρωτάνε εκείνοι οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα, να σας πω και να σας αναφέρω ότι αν υπάρχουν κάποια νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους περιορισμούς στην συνταγογράφηση, γιατί πριν από κάποιο διάστημα, είναι πολύ μικρό το διάστημα αυτό, βγήκε κάποια ανακοίνωση από το ΝΕΟΠΗ που έλεγε ότι δίνεται θα δίνεται διορία από εσάς τους γιατρούς βάσει των αποφάσεων που έχουν λάβει για να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή μπορεί να είναι από τις 4 μέρες μέχρι τους 6 μήνες. Πιο κοντά δεν θα μπορεί να κάνω μια εξέταση. Και λένε οι άνθρωποι, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μια εξέταση, είναι αναγκαία, ας πούμε, εκεί τι γίνεται? Αν είναι αναγκαία, καταρχήν αυτό εφαρμόζεται τώρα εδώ και 15 μέρες. Υπάρχουν κάποιοι κόφτες, όπως λέμε, στο σύστημα της συνταγογράφησης για το θέμα της παραπομπής των εργαστηριακού ελέγχου. Είναι στα πλαίσια της λογικής, χωρίς βέβαια να ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε εμείς. Πάντα η συνταγογράφηση θα πρέπει με βάση θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλων, ώστε να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα. Τώρα μπαίνει ένας οριζόντιος κόφτης, που πολλές φορές δυσκολεύει και τη δουλειά τη δικιά μας, όπως επίσης και την ανάγκη που έχει ο κάθε ασθενής αν χρειάζεται κάποιες εξετάσεις. Αν συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι εξετάσεις οι αναγκαίες θα γίνουν ούτως ή άλλως, οι επίγουσες εξετάσεις θα γίνουν. Αν υπάρχει ένα λόγος να επαναλάβεις μια εξέταση που σου λέει ότι πρέπει να γίνει στο εξάμηνο, εκεί υποχρεωτικά πρέπει να υπάρξει παραπομπή σε κρατική δομή. Μόνο εκεί μπορεί να γίνει η εξέταση, αλλά μόνο σε κρατική δομή. Δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε? Κοιτάξτε. Στο ΙΚΑ υπάρχουν κάποια ΙΚΑ, κάνουν μικροβιολογικές εξετάσεις. Υπάρχει, φαντάζομαι ότι η κυρία η οποία στέλνει το μήνυμα πρέπει να είναι έγκυος ή να είναι κοντά σε κάποια έγκυο, και λέει το εξής. Εγώ έκανα για το θυροειδή μου, έκανα εξέταση. Στην εγκυμοσύνη πάνω χρειάζεται να κάνω εκ νέου αυτή την εξέταση, η οποία δεν έχει ένα κοντινό διάστημα, αλλά μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν να, βάσει αυτού του κόφτη που είπατε, να κάνω την εξέταση. Εδώ εγώ τι θα πρέπει να κάνω? Είναι μόνο, απευθύνεται μόνο αφού συνταγογραφηθεί, μπορεί να γίνει μόνο σε κρατική δομή. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω ότι να πληρώσει, να πάει ιδιωτικά να πληρώσει την εξέταση, για τη στιγμή που δικαιούται
θα πάει σε μια κρατική δομή, θα πάει στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο, να γίνει αιμοληψία και να γίνει εξέταση. Τώρα τι λέτε, τι με πόρτες χτυπάτε, Βενιζέλιο με τους τρεις και ο Κούκος, Πανεπιστημιακό με τους τρεις και ο Κούκος, για να πάμε σε κρατική δομή να κάνουμε μια εξέταση. Για δύο από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος. Μάλιστα. Δεν θέλετε να μάθετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά είναι τα δύο από τα καλύτερα και πιο αξιόλογα νοσοκομεία που έχει η χώρα. Σε ιατρικό προσωπικό θέλετε να πείτε. Σε οτιδήποτε. Σε ιατρικό, σε στελέχωση, σε υγειονομικό, δυναμικό, σε διοικητικό προσωπικό, σε όλα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι θα αντιμετωπίσει ο αντίστοιχος πολίτης σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Κρατάω για το πρώτο θέμα με τον προσωπικό γιατρό ότι βρίσκεστε ήδη σε διαβούλευση ή σε συζήτηση, να πω καλύτερα. Οι γιατροί με την κυρία Αγαπηδάκη, και πιστεύετε ότι στο τέλος όλα αυτά τα ευτράπελα ότι θα λήξουν, έτσι. Ναι, έχω αυτή την ελπίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάντα αυτή που πεθαίνει τελευταία, το ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.